θέλω να πω στο παιδί μου να βγει σε μία κοινωνία λύκων ως λιοντάρι. Είναι το μήνυμα της Βίκη Σταμάτη. Πάμε να το δούμε και να έρθουμε να το σχολιάσουμε. Η ζωή εμένα μου φέρθηκε πολύ στήρα. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Η Βίκη Σταμάτη, 8 μήνες μετά την αποφυλάκησή της, ζει επιτέλους αυτό που ονειρευόταν. Είναι μαζί με το μονάκριβο γιο της ξανά ως οικογένεια. Μπορεί και περπατά δίπλα του ελεύθερη. Μπορεί να τον συνοδεύει στο σχολείο την τελευταία ημέρα των μαθημάτων. Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε η εκπομπή, φαίνεται η τρυφερή πλευρά της Βίκη Σταμάτη. Σκύβει και φυλά το γιο της λίγο πριν τον αφήσει στο σχολείο. Μου κρατάς το χέρι, σε κρατώ, με κοιτάς για μια στιγμή. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο ευγενής γίνεται με τη ζωή. Παρόλο που η ζωή εμένα μου φέρθηκε πολύ σκληρά. Όχι με τους ανθρώπους, δεν έχω απέτηση από τους ανθρώπους, από τη ζωή πια και τη Θεό. Τίποτα δεν θυμίζει πια την αψεγάδια στη σύζυγο του Άκη Τσοχατζόπουλου, την σιδηρά κυρία της κοσμικής ζωής που έμοιαζε με ντίβα κατευθείαν από εξώφυλλο περιοδικού. Τώρα πια θυμίζει γυναίκα της διπλανής πόρτας. Με ένα απλό μαύρο κολάν και μια αθλητική μπλούζα αισθητά δυνατισμένη από την αποφυλάκησή της από το δρομοκαΐτιο, εντελώς άβαφη ζει και αναπνέει μόνο για το παιδί της. Ρηγώ. Ρηγώ και μόνο που με ρωτά. Η κάμερα της εκπομπής τη βρήκε στο σπίτι όπου φιλοξενείται τους τελευταίους μήνες. Μέχρι σήμερα κανείς δεν γνώριζε που βρισκόταν, γιατί η ίδια ήθελε συνειδητά να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί στο μικρό Άκη και να αναπληρώσει το χρόνο που ήταν μακριά ο ένας από τον άλλον. Υπήρξε μία περίοδος κατά την φρουρούμενη νοσηλεία της που είχε λυγίσει. Τότε ήταν που αποφάσισε να αποδράσει για να βρεθεί κοντά στο παιδί της, όταν η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησής της είχε πέσει στο κενό. Όταν βγείτε από εκεί λοιπόν, ποια θα είναι η πρώτη σας κίνηση? Το άρωμα του παιδιού μου. Θα το σφίξεις στην αγκαλιά σας δηλαδή. Αυτό. Θέλω να πλησιώσω το παιδί μου με όλες μου τις δυνάμεις. Μέσα μου σε ζούσα, να σε βρω αργούσα, και έτσι αργούσε και η ζωή. Η λύτρωση για τη Βίκη Σταμάτη ήρθε στις 15 Οκτωβρίου του 2015, όταν τελικά ο δικηγόρος της κρατούσε στο χέρι το χαρτί που θα την οδηγούσε στην ελευθερία. Αισθανόμαι βαθύτατη ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους της δικαιοσύνης που έχουν.